Συνέγερμος τώρα έχει σημάνει στην πυροσβεστική και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθον. Έχει δοθεί και έντολη εκένωση του χωριού Ασκό σύνδεση με το Χρήστο Στρατουλάκο. Για να μας δώσεις, Χρήστο, την εικόνα που έχεις από το μέτωπο. Και μέχρι και αυτήν την ώρα, Λένα, η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται στην Ζάκυνθο προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά, την πιο δύσκολη για το νησί της Ζάκυνθο το φετινό καλοκαίρι. Συνεχίζουν να επιχειρούν 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης και 6 εναέρια μέσα, 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο Έριξον. Συνεχίζουν την προσπάθεια προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά, η οποία νωρίτερα απείλησε το χωριό Ασκός και γι' αυτό το λόγο εστάρει μήνυμα 112 κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το χωριό δεν κινδυνεύει, καθώς οι επίγειες δυνάμεις, κατά κύριο λόγο, αλλά και τα εναέρια μέσα, κατάφεραν να ανακόψουν το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο έχει σπάσει στα δύο, να πούμε, από την φωτιά λόγω των ανέμων. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το ένα μέτωπο, το οποίο κατευθύνεται προς το βουνό, απασχολεί περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η εικόνα είναι μεν καλύτερη, ωστόσο η μάχη θα συνεχιστεί στο νησί της Ζακύνθου, ενώ πριν από λίγα λεπτά, λένε, ενημερωθήκαμε και για μια νέα πυρκαγιά στην Ηλία, στο χωριό Πελόπιο της αρχαίας Ολυμπίας. Μεταβαίνουν τώρα εκεί δυνάμεις προκειμένου να δουν ποια είναι η εικόνα από την νέα πυρκαγιά αυτή. Και με την ευχή, βέβαια, να μην έχουμε τον εφιάλτη του περσινού καλοκαιριού, που εκεί στο Πελόπιο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά και έφτασε μέχρι την Αρκαδία. Δύο τα πυρηνά μέτωπα, ένα στη Ζάκυνθο, ένα στην Ηλία, όπως μας είπε. Σας ελπίσουμε ότι θα έχουμε αίσιο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο.